Κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Θύελλα χτύπησε τον κυβερνητικό συνασπισμό μετά τη χθεσινή ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για τις αποκρατικοποιήσεις, όπου σημειώθηκαν πολλές και ηχηρές διαρροές, ανεξαρτητοποιήσεις, ακόμη και λάθος καταμέτρηση ψήφων. Την ώρα που πολλοί βουλευτές είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν το πλοίο, ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται αποφασισμένος να τηρήσει τον σχεδιασμό, εκτιμώντας ότι τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Πάντως, όλα εξακολουθούν να είναι ρευστά και τίποτα δεν είναι σίγουρο για την επόμενη ψηφοφορία, την προσεχή Τετάρτη, όπου θα έρθει προς ψήφιση το πακέτο της συμφωνίας με την Τρόικα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νίκος Αρμένης θα μας ενημερώσει για τις σημαντικές απώλειες στην κυβέρνηση συνασπισμού. Νίκο, καλώς μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Σε θρίλερ εξελίσσεται πια η ψηφοφορία του πακέτου των μέτρων, καθώς πλέον η πλειοψηφία των 151 βουλευτών δεν μπορεί να θεωρείται εξασφαλισμένη. Στην κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν μέχρι τέλους. Ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαμηνήσει και με την προχθεσινή του δήλωση ότι τώρα δεν έχει σημασία το ένα ή το άλλο μέτρο, αλλά η σωτηρία της χώρας. Οι 127 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έδειξαν και στη χθεσινή ψηφοφορία αποφασιστικότητα, δεν υπήρξαν διαρροές. Αντίθετα, ουδής μπορεί να πει με βεβαιότητα σήμερα πόσοι από τους 33 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα συνταχθούν υπέρ των μέτρων. Η Δημοκρατική Αριστερά, μετά από νεότερη σύσκεψη, επέμεινε στις θέσεις της, ενώ ο Φώτης Κουβέλης σήμερα σε συνέντευξή του στην Independent δηλώνει ότι οι απαιτήσεις των ξένων δανειστών είναι άδικες και ότι δεν θα ψηφίσει αυτή τη λιτότητα. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο οι βουλευτές που δεν θα υπερψηφίσουν τελικά να ψηφίσουν παρόν ή να απέχουν από τη διαδικασία, αλλά σε κάθε περίπτωση στόχος είναι το πολυνομοσχέδιο να περάσει με 151 ψήφους. Στο Μέγαρο Μαξίμου μετρούν πια κουκί-κουκί τις ψήφους, ο χρόνος πιέζει ασφιχτικά. Μέχρι τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το πολυνομοσχέδιο θα έρθει τη Δευτέρα στη Βουλή. Μέχρι την Τετάρτη θα πρέπει να ψηφιστεί και κυβερνητικά στελέχη έχουν ήδη δώσει σε αυτή την ψηφοφορία χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Νίκο Αρμένη, ο χρόνος πιέζει, έντονη αναταραχή όμως στα πολιτικά πεδία, έντονη αναταραχή όμως και εχθές και στη Βουλή, όπου έγινε ακόμα και λάθος καταμέτρηση ψήφων. Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας ενημερώσει. Αντώνη. Καλό μεσημέρι. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στη μείωση του ποσοστού του δημοσίου σε μεγάλες 10 για τις αποκρατικοποιήσεις. Ωστόσο, όπως είπες, είχαμε αναταραχή και ένταση από το λάθος που έκανε ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Γιάννης Τραγάκης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της χθεσινής ψηφοφορίας είπε εκ παραδρομής ότι ψηφίστηκε και το άρθρο 4. Αυτό το άρθρο αφορούσε τις εισφορές του ΤΕΕ. Δεν πέρασε επίσης, να πούμε, η τροπολογία για το ΕΤΑΠ ΜΜΕ για την ένταξή του στο ΝΕΟΠΗ. Αυτό όμως το λάθος που έκανε ο κύριος Τραγάκης επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης. Ξέρω, Αντώνη, έγινε λάθος καταμέτρηση ή λάθος ανακοίνωση του αποτελέσματος? Έγινε λάθος ανακοίνωση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό επισημάνθηκε από τους βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων. Ωστόσο όμως, αυτό δεν ελήφθη ως αληθές και συνεχίστηκε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όπου ανακοινώθηκε ότι το νομοσχέδιο, το άρθρο αυτό, είχε περάσει εκτός από την τροπολογία. Είχαμε σήμερα τις παρενέργειες αυτού του γεγονότος. Ακριβώς. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες αντέδρασαν έντονα. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο Πάνος Καμένος, άσκησε δρυμή τη επίθεση, ζήτησε να παραιτηθεί ο κύριος Τραγάκης σε όλους τους τόνους και επίσης να ζήτησε και την αποπομπή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής, του κύριου Θεοδωρόπουλου. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα.